Ξεκινάμε το κεφάλαιο νοητικό σώμα σήμερα. Λοιπόν, μεγάλο κεφάλαιο. Μέχρι τώρα αναλύσαμε το φυσικό και το αστρικό σώμα, έτσι. Μελετήσαμε ήδη τα ορατά και τα όρατα μέρη του φυσικού σώματος στην αρχή. Είδαμε πώς εργάζεται στο δικό του πεδίο το σώμα αυτό. Είδαμε όλες τις γραμμές, όλη την ποικιλία δηλαδή των δραστηριοτήτων του σώματος αυτού και μιλήσαμε για την ανάπτυξη και τη βαθμία, το βαθμιαίο εξαγνισμό του σώματος, θυμόσαστε. Με τον ίδιο τρόπο αναλύσαμε και το αστρικό σώμα. Είδαμε τα χαρακτηριστικά του, την ανάπτυξή του, τις λειτουργίες του και φυσικά και πώς μπορούμε να πετύχουμε και τον δικό του εξαγνισμό του αστρικού σώματος. Σχηματίσαμε λοιπόν μέχρι τώρα μία ιδέα για τη δραστηριότητα του ανθρώπου σε δύο από τα 7 μεγάλα πεδία του σύμπαντος. Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε, όπως ήδη προανέφερα, με το τρίτο μεγάλο πεδίο που είναι ο κόσμος του νου. Είναι προφανές και σύμφωνα με όλα όσα μέχρι τώρα έχουμε αναφέρει και αναλύσει, πως ο ανθρώπινος νους είναι το όργανο με το οποίο σκεφτόμαστε, γνωρίζουμε, αισθανόμαστε, έτσι. Και αυτό το όργανο πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να το δούμε με μια σοβαρότητα, θα έλεγα. Πρέπει να μελετήσουμε αυτό το όργανο σοβαρά. Γιατί? Για να κατανοήσουμε βαθύτερα και να αποκτήσουμε έναν έλεγχο, θα έλεγα, μεγαλύτερο στην καθημερινότητά μας, στα βιώματά μας, στη ζωή μας, πώς βλέπουμε και πώς λειτουργούμε μέσα στην καθημερινότητά μας. Και αυτό για ποιο λόγο? Γιατί έχουμε πει, και το αναφέρω για μία ακόμη φορά, ότι τα τρία αυτά σώματα έχουν μία απόλυτη συσχέτιση μεταξύ τους, μία αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Ήδη γνωρίσαμε πως ό,τι ευνοεί την υγεία και την κατάσταση, την ορθή του φυσικού σώματος, επιδρά θετικά αυτό το φυσικό σώμα και στα ανώτερα οχήματά του. Και βεβαίως συμβαίνει και το αντίστροφο, δηλαδή καθώς η νοητική και η ζωή συγκινησιακή έχουν επίδραση, επιδρούν απόλυτα και στο φυσικό σώμα, ανάλογα με ποιο τρόπο αυτά τα έχουμε αναπτύξει τα δύο σώματα, τα ανώτερα. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί είναι αλήθεια ότι το νοητικό και το αστρικό υποτάσσονται άμεσα, θα έλεγα, στην επίδραση της σκέψης, πολύ πιο εύκολα από ότι το φυσικό σώμα. Είναι επίσης όμως αλήθεια ότι η υλική φύση είναι εκείνη που επηρεάζεται απόλυτα, διαμορφώνεται δηλαδή, από τη δύναμη πιο πολύ της συγκίνησης, των συγκινήσεων, των αισθήσεων και άρα και των συγκινήσεών μας. Μπορούμε να δούμε δηλαδή τάσεις νοητικές, τάσεις σκέψης που μπορεί να έχουμε, να δούμε συνήθειες, καλές ή κακές, και αρετές φυσικά, που αφήνουν τα ίχνη τους επάνω μας. Και αυτό το βλέπουμε και στον τρόπο που λειτουργούμε καθημερινά. Έχει επίπτωση δηλαδή και στις κινήσεις μας, στη συμπεριφορά μας, στον τρόπο που λειτουργούμε απέναντι στον ίδιο μας τον εαυτό, αλλά και στο περιβάλλον μας. Κάτι που είναι πάρα πολύ φανερό, που όμως δεν εντρυφούμε βαθύτερα για να σκεφτούμε γιατί συμβαίνει, είναι όταν αντικρίζουμε καλά εμάς, δύσκολα μας βλέπουμε, ακόμη και σε έναν καθρέφτη να καταλάβουμε πώς είμαστε. Πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι δηλαδή για να καθίσουμε να δούμε τον εαυτό μας σε έναν καθρέφτη, αλλά όταν αυτό αντικρίζουμε έναν άλλο άνθρωπο, μπορούμε να δούμε στο πρόσωπό του από τι διέπεται, αν είναι ήρεμος, αν τα χαρακτηριστικά του προσώπου είναι τραβηγμένα όταν δεν είναι σε μια γαλήνη και ηρεμία, βλέπουμε πόσο σκληραίνουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου, γιατί ακόμη και τα κύτταρα του δέρματος είναι αυτά που εκπέμπουν ή
φως και γαλήνη ή δεν εκπέμπουν τίποτα, είναι σε μια σκοτεινιά δηλαδή και σε ένα βαρύ κραδασμό. Αυτό το φαινόμενο είναι τόσο βασικό, το αντικρίζουμε γύρω μας και όμως δεν εντρυφούμε σε αυτό το βάθος. Γιατί συμβαίνει? Οπότε να δούμε και τι συμβαίνει με εμάς τους ίδιους. Βλέπουμε λοιπόν ότι όταν οι συγκινήσεις μας ή οι νοητικές μας σκέψεις είναι ανάλογου περιεχομένου, αυτό έχει άμεση επίπτωση στον ίδιο μας τον οργανισμό. Έτσι, θα πω στον εξελιγμένο άνθρωπο της φυλής μας, της τωρινής, τον εξελιγμένο, ας τον βάλουμε μέσα σε εισαγωγικά όμως, έτσι, επηρεάζεται το φυσικό σώμα να θυμόμαστε ευρέως, απολύτως, άμεσα από το νοητικό, από τις σκέψεις μας. Δηλαδή, το άγχος, οι έγνοιες όλες, οι νοητικές ταλαιπωρίες που βρισκόμαστε καθημερινά, ναι, προκαλούν τι ακριβώς, ένταση στο νευρικό σύστημα του ανθρώπου και αυτό έχει επίπτωση φυσικά σε δυσλειτουργίες οργανικές, τα όργανά μας αρχίζουν να έχουν προβλήματα και προκαλούν αδυναμία και φυσικά ασθένειες, όλων των τύπων της ασθένειας. Θέλω λοιπόν να σημειώσετε το εξής, ότι η νοητική δύναμη και η ηρεμία ευνοούν τη φυσική υγεία γιατί ο άνθρωπος της τωρινής φυλής μας, ο άνθρωπος λοιπόν της τωρινής φυλής μας ζει κυριολεκτικά τη φυσική ζωή μέσα από το νευρικό του σύστημα. Αυτό αντιλαμβανόμαστε πόσο πολύ βασικό είναι για τις μέρες μας. Ήδη οι Έλληνες έχουμε προβλήματα οικονομικά, η χώρα μας, άρα και ο καθένας χωριστά, όμως λένε ότι το πρόβλημα των Ελλήνων είναι του νευρικού του συστήματος. Αντιλαμβάνεστε γιατί. Εκεί έχει επίπτωση όλο αυτό που περνάμε στο νευρικό σύστημα και από εκεί και πέρα ακολουθούν πάρα πολλά προβλήματα. Με ανάλογο τρόπο λοιπόν, μιλήσαμε για το φυσικό εδώ, μάθαμε πως η οργάνωση και ο έλεγχος του αστρικού σώματος πάλι εξαρτάται από το νου. Θυμόσαστε ότι είχαμε πει ότι χωρίς τη δημιουργική δύναμη της σκέψης, το αστρικό σώμα δεν μπορεί να οργανωθεί από μόνο του. Αυτά αντιλαμβάνεστε ότι είναι παραδείγματα της γενικής αρχής. Ποιας γενικής αρχής που την έχουμε πει αρκετές φορές, ότι κάθε σώμα διαμορφώνεται από τη συνείδηση του ανώτερου επιπέδου του. Το αμέσως ανώτερο επιπέδου του. Γι' αυτό σημειώστε, λέγεται το εξής. Το τέλος της θυμαπάτης. Αναφερόμενοι στο αστρικό πεδίο, έτσι. Αλλά όμως και το τέλος της πλάνης, που θα μπούμε τώρα στο νοητικό πεδίο. Βάλτε μία παρένθεση, όταν δηλαδή η προσωπικότητα, εδώ, πάβει να αντιδρά. Κλείνει η παρένθεση. Το τέλος λοιπόν της θυμαπάτης που είπα, σημαίνει την πλήρη εναρμόνιση και της πλάνης, την πλήρη εναρμόνιση με το ανώτερο πεδίο. Επομένως, τι καταλαβαίνουμε? Ότι κάθε παρόρμηση που κατευθύνεται από το νου προς το φυσικό σώμα, έτσι,
θα περάσει απαραίτητος πρώτα από το αστρικό μας σώμα, γιατί αυτό είναι πιο ευαίσθητο στους κραδασμούς της σκέψης, περισσότερο ευαίσθητο, και μετά θα παράγει αποτελέσματα στο φυσικό. Δεν μπορεί να πάει απευθείας στο βαρύ κραδασμικό φυσικό. Γι' αυτό σημειώστε το εξής. Λέμε πως ένας οργανωμένος νους, εδώ έχει σημασία. Πειθαρχημένος και δυνατός, πειθαρχεί το αστρικό σώμα και το αναπτύσσει. Έτσι, με τα ανάλογα αποτελέσματα στη συνέχεια στο φυσικό σώμα, έτσι. Δείτε όμως τώρα, αν ο νους το έχουμε αναφέρει στο αστρικό αυτό, αλλά τώρα επειδή είμαστε στο κεφάλαιο του νου, πρέπει να δούμε ακριβώς ποια είναι η θέση του νου και πόσο σημαντική θέση έχει. Αν ο νους δεν έχει ενεργό έλεγχο στο αστρικό σώμα, τότε αυτό τι κάνει. Πηγαίνει στη θάλασσα την αστρική και μαζεύει ό,τι υπάρχει από το αστρικό πεδίο, έτσι, ανεξέλεγκτα, γιατί δεν υπάρχει η κρίση του, και το φίλτρο και η κρίση, η κριτική ματιά του νου. Άρα μαζεύει, είναι αυτό που λέγαμε άγεται και φέρεται, ό,τι βρει από το αστρικό πεδίο, είναι πολύ, και είναι και πολύ ευαίσθητο σε ό,τι ρεύματα σκέψης υπάρχουν γύρω. Αφού είναι, πηγαίνει λοιπόν στο περιβάλλον και παίρνει όλα τα ερεθίσματα. Ό,τι ερεθίσματα είναι αυτά. Επηρεάζεται λοιπόν από εξωτερικούς παράγοντες και όχι από εσωτερικούς της θέλησης του ανθρώπου. Επομένως, το σημαντικό που πρέπει εδώ να δούμε είναι ότι η επίδραση του νοητικού στο αστρικό επίπεδο είναι πάρα πολύ σημαντική. Απολύτως σημαντική. Δεν ξεχνάμε λοιπόν το εξής που σημειώστε το. Κάθε σώμα ελέγχεται από το αμέσως ανώτερο. Έτσι, το φυσικό σώμα δεν μπορεί να διευθύνει τον εαυτό του αλλά μπορούν να το διευθύνουν και να το ελέγχουν τα πάθη και οι επιθυμίες του αστρικού. Δείτε τώρα, το αστρικό σώμα με τη σειρά του, γράψτε, πρέπει να είναι πειθαρχημένο και υπό τον έλεγχο του νοητικού. Γιατί με τη διαμεσολάβηση της σκέψης μπορούμε να μεταβάλουμε τις επιθυμίες
και να αρχίσουμε να τις μετατρέπουμε σε θέληση, η οποία είναι η ανώτερη μορφή τους. Αυτές τις σημειώσεις, όταν θα τις μελετήσετε, θα δείτε πόσο πολύ σημαντικές είναι για αυτή τη δουλειά που κάνουμε μέσα μας, στον εαυτό μας. Είναι πολύ βασικά σημεία αυτά. Σημειώστε. Μόνο η πλευρά του εαυτού με κεφαλαίο. Παύλα ψυχής. Που εκδηλώνεται σαν σκέψη μπορεί να κυριαρχήσει πάνω στην πλευρά του εαυτού με μικρό παύλα προσωπικότητας που εκδηλώνεται σαν επιθυμία. Εδώ μας λέει ακριβώς ότι η πραγματική σκέψη έρχεται από το νοητικό επίπεδο. Πολλές φορές νομίζουμε ότι σκεφτόμαστε όταν βρισκόμαστε στα κατώτερα αστρικά επίπεδα και πηγαίνουμε και ερχόμαστε μέσα από τα πάθη μας και τις επιθυμίες μας και νομίζουμε ότι κάνουμε και νοητικές διεργασίες. Παίρνουμε θέση, φτιάχνουμε προγράμματα. Έχει πολύ μεγάλη λοιπόν σημασία από ποιο πεδίο λαμβάνουμε. Η σκέψη πραγματική έρχεται από ψηλά, από τον εαυτό, όπως σας είπα, το κεφαλαίο. Άρα και από τα ανώτερα υποπεδία του νοητικού πεδίου. Η ψυχή, ακριβώς. Ο Πάουελ μας λέει ότι η πραγματική αίσθηση της ελευθερίας στην επιλογή των συναισθημάτων μας δείχνει ακριβώς ότι για να επιλέξουμε τα συναισθήματα έχει ήδη προϋπάρξει, έχει παρενευλήθει δηλαδή μεταξύ της επιλογής των συναισθημάτων μας της ελευθερίας αυτής, κάτι ανώτερο, λέει, από την επιθυμία. Και αυτό το ανώτερο είναι το μάνας. Έτσι. Μιλάει το μάνας, όχι το κάμα μάνας. Έτσι. Όπως δηλαδή, σημειώστε, οι δονήσεις της νοητικής ύλης διεγείρουν την αστρική ύλη με τον ίδιο τρόπο οι σκέψεις του ανθρώπου διεγείρουν τα συναισθήματα. Άρα εδώ καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικός είναι ο έλεγχος των σκέψεών μας. Από πού προέρχονται οι σκέψεις που μίλησα πριν για την αληθινή πραγματική σκέψη και αυτό που νομίζουμε ότι είναι σκέψη. Πώς ξεχωρίζουμε, από τα κατώτερη και ανώτερη. Ότι πρέπει να... Πώς το ξεχωρίζουμε, θα σου πω. Ένας άνθρωπος οργίζεται εύκολα ή θυμώνει ή έχει μέσα του παράπονα, έτσι, γιατί νομίζει ότι οι άνθρωποι έχει υποστεί διάφορες αδικίες. Έτσι. Σκέψεις κάνει. Ωραία. Μπορεί όμως να συμβεί το αντίθετο. Μπαίνει μέσα σε αυτό το καλούπι των σκέψεων, έχω αδικηθεί, έχω κάνει, έτσι θεωρεί.
Μπορεί έτσι να είναι. Okay. Βγάζει κάτι με αυτό, με το θυμό, με το παράπονο, με όλο αυτό. Αν το δούμε αλλιώς, με έναν αντίθετο τρόπο, αρρώστια. Αν το δούμε όμως αλλιώς, λέει πώς το καταλαβαίνουμε. Αν το δει αλλιώς, αν ηρεμήσει και αρχίσει να σκέφτεται με έναν άλλο τρόπο, με πιο λογικό, μέσα από την ηρεμία όμως των πεδίων του, τότε θα δει ότι μπορεί να αποφύγει την οργή, να βρει άλλου είδους λύσεις στα αυτά που θεωρεί προβλήματά του και να φύγουν τα ανεπιθύμητα συναισθήματα. Με αυτή την ηρεμία θα βρει άλλους κραδασμούς και θα περάσει και στις λύσεις και για τον εαυτό του φυσικά. Και μιλήσαμε την προηγούμενη φορά για συγχώρεση, θυμόσαστε, για να δει με άλλο τρόπο αυτά που του συνέβησαν στο φυσικό επίπεδο. Έτσι καταλαβαίνουμε τι είδους σκέψεις κάνουμε. Μπορεί κάποιος να καταλάβει ότι έχει ανώτερη ενστάλλαξη, γιατί λειτουργεί με όχι έναν εγωκεντρισμό, παύλα εγωισμούς. Η προσωπικότητα δηλαδή δεν είναι σε πρώτο πλάνο. Αρχίζει να πηγαίνει πιο πίσω και να βγαίνουν μπροστά πολύ ανώτερα πεδία και κραδασμοί. Σημειώστε λοιπόν το εξής. Η ανάπτυξη της ικανότητας της συγκέντρωσης. Και γενικά η ανάπτυξη του νοητικού μας σώματος επηρεάζει τη ζωή αλλά προσέξτε τώρα αλλά ακόμα και τα όνειρα. Όπου μπορεί να τα κάνει. Το αναπτυγμένο νοητικό μπορεί να τα κάνει πιο καθαρά λογικά και διδακτικά. Φυσικά δεν είναι τυχαίο που βάζουμε αυτή την παράγραφο εδώ, έτσι. Ξέρουμε πως η ζωή κατά τον ύπνο, γιατί υπάρχει ζωή κατά τον ύπνο, είναι πάρα πολύ σημαντική. Γι' αυτό έχουμε μιλήσει και στη Λευκή Ομάδα σε προηγούμενα έτη, πόσο σημαντική είναι αυτή η προετοιμασία μας πριν κοιμηθούμε, το έχουμε ξαναπεί, είναι μια διαδικασία που αν τηρείται είναι πάρα πολύ ορθή για τον τρόπο που αφινόμαστε σε μια άλλη ζωή, σε επίπεδα πιο εθερικά, αλλά εξαρτάται τι κάνουμε σε αυτά τα επίπεδα, ανάλογα με το πόσο λοιπόν έχουμε προετοιμάσει τους φορείς μας, μπορεί να είμαστε όχι μόνο χρήσιμοι στις εργασίες που μπορεί να καλούμαστε να κάνουμε σε αυτά τα εθερικά επίπεδα, αλλά και να βοηθηθούμε μέσα από διδασκαλίες. Ανάλογα λοιπόν το πόσο έχουμε προετοιμαστεί γι' αυτό. Άρα ένα προετοιμασμένο νοητικό θα μας βοηθήσει και κατά την ζωή μας του ύπνου. Πάρα πολύ θα είναι ωφέλιμη αυτή η ζωή του ύπνου. Μας λένε λοιπόν ότι το αστρικό σώμα θα έπρεπε να είναι και σε έναν εξελιγμένο άνθρωπο συμβαίνει αυτό, να είναι μία αντανάκλαση, μας λένε, των χρωμάτων του νοητικού πεδίου. Αυτή η αντανάκλαση μόνο να υπάρχει του νοητικού επάνω του. Και αν συνέβαινε αυτό, τι θα αποδείκνυε, αν παίρνουμε μόνο δηλαδή αυτή την αντανάκλαση του νοητικού και τα χρώματα είναι, επισκιάζουν το αστρικό, τα χρώματα του νοητικού επάνω μας και όχι να είναι στην πολλαπλότητά τους τα αστρικά. Ότι ο άνθρωπος δεν επιτρέπει στον εαυτό του να αισθανθεί κραδασμούς παρά μόνο από το νοητικό πεδίο. Τους έχει φιλτράρει δηλαδή τους κραδασμούς του από το νοητικό με αποτέλεσμα να μην αφήνεται στο αστρικό το βαρύτερο πεδίο. Αυτούς τους κραδασμούς δηλαδή που του υπαγορεύει η λογική, ο νους. Να δούμε όμως τι συμβαίνει σήμερα. Στα καθημάς.
τι συμβαίνει στην ανθρωπότητα. Υπάρχουν τρεις γενικές, θα πω, διαβαθμίσεις. Η πρώτη διαβάθμιση είναι, μιλάμε για τους λιγότερο εξελιγμένους ανθρώπους. Σε αυτούς ο νους, αν και έχει φτάσει σε ένα επίπεδο εξέλιξης, παρόλα αυτά το κάμα είναι αυτό που κυριαρχεί. Η επιθυμία δηλαδή, μέσα από την επιθυμία. Συγκεντρώνονται δηλαδή κατά το μεγαλύτερο μέρος στο κατώτερα επίπεδο του αστρικού τους πεδίου οι άνθρωποι και λειτουργούν μέσα από τις αισθήσεις τους, τις συγκινήσεις τους, παράγουν τους κραδασμούς τους και τη ζωή τους μέσα από αυτό το κατώτερο αστρικό επίπεδο. Γι' αυτό και το αστρικό κυριαρχεί στην άβρα τους. Είδατε πριν, είπαμε, να κυριαρχούν τα χρώματα του νοητικού πεδίου. Σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων η άβρα τους κυριαρχείται από το αστρικό πεδίο, από τα χρώματα αυτά. Σημειώστε ότι ένας κοινός άνθρωπος της φυλής μας, λοιπόν, ακόμα ισχύει αυτό, ζει σχεδόν αποκλειστικά μέσα από τις αισθήσεις, να μην το ξεχνάμε αυτό. Και να μην το ξεχνάμε αυτό για ποιο λόγο? Για να ξέρουμε πώς αντιμετωπίζουμε και τους ανθρώπους γύρω μας. Να έχουμε και μια κατανόηση των ανθρώπων που δεν έχουν τη γνώση ακόμη. Ακόμη και τη θεωρητική γνώση δεν έχουν για το τι συμβαίνει, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, αποκλειστικά ζουν μέσα από τις αισθήσεις, αν και το ανώτερο αστρικό αρχίζει να διαφαίνεται παρόλα αυτά κυρίαρχος παράγοντας που καθοδηγεί τη συμπεριφορά τους είναι η επιθυμία και όχι η κρίση. Είναι επίτηδες επιλεγμένες αυτές οι λέξεις. Γι' αυτό και μιλάμε συνεχώς και εδώ στις ομάδες για άνοιγμα καρδιάς, θυμόσαστε, ένα άνοιγμα καρδιάς μαζί όμως με το νοητικό. Γι' αυτό μιλήσαμε για αυτή την καρδιακή νοημοσύνη. Να αρχίζει σιγά σιγά να ανοίγει το νοητικό μας για να ξεφύγουμε ακριβώς από αυτό που κυριαρχεί αυτή τη στιγμή τον περισσότερο κόσμο, έτσι. Μετά πάμε σε μια δεύτερη κατηγορία των ανθρώπων που αρχίζει σιγά σιγά, είναι η πιο καλλιεργημένη αυτή, κάπως πιο εξελιγμένοι, αναπτυγμένοι άνθρωποι, αρχίζουν να κυριαρχούν σιγά σιγά πάνω στις επιθυμίες τους. Και πώς κυριαρχούν όμως τώρα? Μέσα από τη λογική. Τη χρησιμοποιούν τη λογική πλέον, το νοητικό κάνει διεργασίες λογικές, δηλαδή το κέντρο της συνείδησής τους αρχίζει και μετατοπίζεται σιγά σιγά, έτσι. Όμως παρόλα αυτά, έχει μετατοπιστεί, αλλά πάλι είναι εγωκεντρική. Έτσι. Οι λογικές διεργασίες που κάνουν έχουν να κάνουν με το εγώ τους. Και πάμε πια στην τρίτη διαβάθμιση, στους ακόμα πιο προοδευμένους ανθρώπους πια εκεί. Προοδεύει ο κόσμος, αργά αλλά προοδεύει, όπου το κέντρο της συνείδησής τους ανυψώνεται ακόμα πιο πολύ πλέον. Και τι γίνεται εδώ? Αρχίζει πλέον να κυριαρχείται ο άνθρωπος από τις ιδέες. Προσέξτε τι είχαμε πει. Κυριαρχείται στο δεύτερο επίπεδο από τη λογική. Και μετά αρχίζει και πηγαίνει στο ιδεατό επίπεδο. Στο επίπεδο των ιδεών. Αυτό το επίπεδο αρχίζει να έχει την ολότητα. Να μην έχει ατομικό συμφέρον. Να μην περιέχει το ατομικό του συμφέρον. Αυτό τον εγωκεντρισμό που λέμε. Και την εγωκεντρική επιθυμία. Η επιθυμία απλώνεται και γίνεται πιο περιεκτική. Έτσι, σε ένα μεγαλύτερο σύνολο. Μας λένε ότι η ανθρωπότητα βρίσκεται ακόμη ακριβώς βυθισμένη μέσα σε αυτό το επίπεδο και στην ανάπτυξη της επιθυμίας, όπως είπα. Και στις συγκινήσεις είναι σαν να βυθίζεται, μας λένε, σε μία πολύ σημαντική μάζα, πυγμένη, εγωκεντρικών σκέψεων. Ακόμη και ο άνθρωπος που θεωρεί ότι
ακολουθεί πνευματικές ιδέες, είναι μέσα από αυτόν τον εγωκεντρισμό. Εκεί βρισκόμαστε τώρα. Αλλά όμως υπάρχει και αυτή η μετάβαση στην επόμενη φυλή. Παρόλα αυτά βάζουμε κάποιες σφραγίδες, θα έλεγα, και το σπόρο οι άνθρωποι που προσπαθούμε μέσα από τις ομάδες, κυρίως μέσα από τις ομάδες, να βάλουμε αυτή τη μετάβαση, τη σφραγίδα της μετάβασης, όπου θα αρχίσει να κυριαρχείται από το νοητικό του πεδίο. Αυτό θα είναι το χαρακτηριστικό, λοιπόν, της επόμενης φυλής. Θα σας διαβάσω τι λέει ο δάσκαλος από τη μαθητεία στη Νέα Εποχή, είναι δύο μικρά κομματάκια, σελίδα 325, σχετικά με αυτό. Είναι σημαντικό γιατί το είπε πριν, εκεί γύρω στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οπότε ήδη είχε ξεκινήσει δηλαδή αυτό που αναφέρουμε τώρα. Σας διαβάσω, ανάμεσα επιλέγω κάποια κομμάτια. Λέει για το νου, λοιπόν. Ο νους, η κοινή λογική όπως συνήθως αποκαλείται, λέει ο δάσκαλος, είναι εκείνος που χρησιμοποιεί τις φυσικές αισθήσεις αντίληψης και μέσα από την ενωμένη του συνεισφορά αποκτά πλήρη όραση και σύνθεση αντίληψης του φαινομενικού κόσμου, έτσι. Ανάλογα με το σημείο ανάπτυξης του κάθε ανθρώπου, όμως. Αποκτά την νοητική του ικανότητα ο κάθε άνθρωπος να αναγνωρίζει, να ερμηνεύει ορθά και να συσχετίζει ορθά εκείνο που του μεταδόθηκε από τη δραστηριότητα των πέντε αισθήσεων, καταρχάς. Είναι αυτό που λέμε ότι ο άνθρωπος αρχίζει να διέπεται σιγά-σιγά τη λογική. Έτσι, πηγαίνει για το νου. Αυτό είναι που νοείται όταν χρησιμοποιούμε τη φράση «ο οφθαλμός του νου», λέει ο δάσκαλος. Και η ικανότητα αυτή αποτελεί κοινό κτήμα της ανθρωπότητας σε ποικίλους βαθμούς διαθεσιμότητας. Βραδύτερα ο άνθρωπος χρησιμοποιεί τον οφθαλμό της ψυχής, όσο εξελίσσεται παίρνει από το ανώτερο νοητικό, έτσι. Που του αποκαλύπτει έναν κόσμο λεπτοφιέστερων φαινομένων, σιγά σιγά, το βασίλειο του Θεού ή τον κόσμο των ψυχών. Τότε διαχύνεται το φως της ενόρασης, που φέρνει τη δύναμη για αναγνώριση και ορθή ερμηνεία και συσχέτιση. Την κρίση που αρχίζουμε να κάνουμε κλπ. Λέει παρακάτω, η τεράστια μάζα του ανθρώπινου γένους σε όλο τον κόσμο δεν έχει σαφή ιδέα για τη λειτουργία του νου σαν οργάνου όρασης που φωτίζεται από την ψυχή. Πολύ λιγότεροι, μόνο μαθητές και μοιημένοι, είναι ικανοί να διακρίνουν το σκοπό του πνευματικού οφθαλμού και τη λειτουργία του στο φως της ενόρασης. Εδώ τι μας λέει σε αυτό το κομματάκι, δύο πράγματα ο δάσκαλος. Η ψυχή είναι αυτή που φωτίζει το νου, οπότε οι πραγματικές σκέψεις προέρχονται από την ψυχή, οι αληθινές που πρέπει να προσπαθεί ο άνθρωπος να έχει, και η ενόραση φωτίζει τον πνευματικό οφθαλμό. Και λέει παρακάτω το εξής. Θα ήθελα σε αυτή την οδηγία, αδελφοί μου, να σας κάνω μερικές υποδείξεις σχετικές με την προσέγγιση της ανθρωπότητας στη μαθητεία και την προσέγγιση στη μοίηση που κάνουν σήμερα οι μαθητές σε κάθε χώρα και σε κάθε σχολή σκέψης και θρησκευτικής πίστης. Σας είπα σε πολλά σημεία ότι οι τεχνικές εκπαίδευσης των μαθητών αλλάζουν προκειμένου να προσαρμοστούν στη γοργή πρόοδο που συμβαίνει στον προσανατολισμό των μαζών και ότι ένα νέο φως επίκειται για ολόκληρο το θέμα της μοίησης. Θα ήθελα, αν είναι δυνατόν, να είμαι περισσότερο σαφής. Και λέει το εξής, η ανθρωπότητα, όπως συχνά υπόθηκε, είναι πλέον ο παγκόσμιος μαθητής. Γιατί συμβαίνει αυτό, λέει ο δάσκαλος, κυρίως για δύο λόγους. Πρώτον, οι άνθρωποι αφυπνίζονται γοργά νοητικά. Όλος ο κόσμος σκέφτεται κυρίως πάνω σε γραμμές πολιτικής και σε γραμμές σύγχρονων ιδεολογιών. Ακόμη και λαοί που για πολύ καιρό ήταν σενάρκοι, συνταράσσονται τώρα από νοητικές διαδικασίες. Αυτή η μετατόπιση της ανθρώπινης συνείδησης συνεπάγεται μία γοργή εστίαση της ανθρώπινης πρόθεσης στα νοητικά επίπεδα.
Η νοητική αυτή πόλωση είναι ουσιώδης στη μαθητεία. Προς το παρόν είναι μία γενική τάση, λέει, αλλά έγινε μεγάλη πρόοδος σαν αποτέλεσμα της έντασης του πολέμου. Θυμόσαστε που το έχουμε αναφέρει, ότι ο πόλεμος ήταν η αφορμή, οι άνθρωποι να αλλάξουν, να πάνε λίγο παραδίπλα και να ακουμπήσουν σε τελείως άλλους κραδασμούς και έννοιες. Ο δεύτερος λοιπόν λόγος είναι ο εξής, ότι οι άνθρωποι αναπτύσσουν γοργά μία κατανοούσα καλή θέληση. Ο κόσμος είναι γεμάτος από κινήματα για την ανακούφιση και την καλυτέρευση της ανθρώπινης δυστυχίας. Και αυτό από μέρους μικρών και μεγάλων κοινοτήτων, καθώς και σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο. Κάτι τέτοιο μαρτυρά ο Ερυθρός Σταυρός, μας λέει, τότε αυτό ήταν, και κάποιες πολλές ανάλογες και καλοπροαίρετες οργανώσεις των ανθρώπων παντού. Αυτό δεν δείχνει μόνο νοητική πόλωση, λέει, αλλά και ανταποκριτικότητα στη φύση της αγάπης του Θεού. Αυτές μαζί, και οι δύο λόγοι αυτοί, δείχνουν μία συγχώνευση και μία ευαισθησία που είναι νέες στην ανθρώπινη ιστορία και είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικές, καθώς πιστοποιούν επιτέλους την επιτυχία της εξελικτικής διαδικασίας. Η εποχή λοιπόν που η ιεραρχία έπρεπε να ασχοληθεί αποκλειστικά με συναισθηματικούς πιστούς, έχει παρέλθει. Και αυτό συνέβη πολύ νωρίτερα από ό,τι αναμενόταν. Έτσι. Το έργο των διδασκάλων πριν από το 18ο αιώνα ήταν να παίρνουν συναισθηματικούς ζηλωτές και να τους εκπαιδεύουν στην τεχνική της νοητικής πόλωσης πριν τους επιτρέψουν να εισέλθουν στο άσραμ τους. Αυτό ήταν το καλύτερο που αναμενόταν και σε τελική ανάλυση ήταν ό,τι χρειαζόταν. Αλλά η νοητικά εστιασμένη ανθρωπότητα του σήμερα δεν μπορεί να προσεγγιστεί μόνο από συναισθηματικούς εργάτες. Απαιτείται νοητική προσέγγιση και ένας ανώτερος τύπος μαθητή είναι αναγκαίος. Η εκπαίδευση που πρέπει να δοθεί στους ζηλωτές, και αυτή έπρεπε να αρχίσει στα εκπαιδευτικά μας κέντρα, θα αφορά τη διπλή χρήση του νου, όταν λέει διπλή χρήση εννοεί για τις υποχρεώσεις του υλικού πεδίου, έτσι, αλλά και για πνευματικούς σκοπούς, αυτό εννοεί, τη φύση της ενέργειας, την υπόδειξη ενός εξελικτικού σχεδίου που περιλαμβάνει περισσότερα από τις φυσικές μορφές, δηλαδή ένα σχέδιο που περιλαμβάνει και πνευματικές μορφές πλέον, και αργότερα ενός συγκεκριμένου και σαφού σκοπού για την ανθρωπότητα, καθώς και τρόπων και μεθόδων για την ανάπτυξη των υποκειμενικών και λεπτοφυών δυνάμεων του ανθρώπινου όντως. Αυτό είναι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ουσιαστικά, έτσι, που θέτει εδώ. Αυτή θα περιλαμβάνει τη μελέτη της σύστασης του ανθρώπου και τη σχέση της κατώτερης, προσέξτε το, και της ανώτερης τριπλής του φύσης με τις τρεις όψεις της θεότητας. Αυτό που κάνουμε στην ομάδα. Περιλαμβάνει, προσέξτε, τη μελέτη της σύστασης του ανθρώπου και τη σχέση της κατώτερης και της ανώτερης τριπλής του φύσης με τις τρεις όψεις της θεότητας. Θα παρατηρήσετε λοιπόν, όχι δεν θα το πω αυτό, καθώς λοιπόν το πρόγραμμα αυτό θα εδραιώνεται σταθερά και αργά αλλά σταθερά, θα προκαλέσει επανάσταση στα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα σε πλανητική κλίμακα. Και τότε ο άνθρωπος, ο αναπροσανατολισμένος ζηλωτής, θα αποβεί ο αποδεδεγμένος μαθητής, μας λέει. Τώρα, δείτε ποια είναι τα αποτελέσματα. Αναρωτιέμαι, λέει ο δάσκαλος, αν εξετάσατε άραγε ποτέ την πλατιά επίδραση όλης της στοχαστικής σκέψης, των εφεσιακών προσευχών και της διαλογιστικής εργασίας, ανεκπαίδευτης ή σαν αποτέλεσμα εκπαίδευσης, δεν έχει σημασία. Πάντως, αυτούς τους τρεις παράγοντες, αν τους σκεφτήκατε, τους λέει, που συντελούνται από εκατομμύρια ανθρώπων στη διάρκεια των αιώνων σε ολόκληρο τον πλανήτη. Σκεφτήκατε δηλαδή τι επίδραση έχουν αυτοί οι τρεις παράγοντες, τους λέει. Και λέει για τα αποτελέσματα. Η ποιότητα μεταβάλλεται, γενικά η ποιότητα της εργασίας, η ισχύς αυξάνει, η ζωντάνια προκαλεί αλλαγές στον ανθρώπινο οργανισμό.
Η παλήρεια της πνευματικής ζωής είναι τόσο ισχυρή και μαχητική σήμερα, ώστε τα επόμενα 150 χρόνια θα καταδείξουν την πραγματική φύση του Βασιλείου των Ψυχών ή του Θεού, λέει. Αυτό όμως, όπως μπορείτε ασφαλώς να εκτιμήσετε, θα προκαλέσει επίσης θεμελιακές αλλαγές στους άμεσους σκοπούς που βρίσκονται μπροστά στην ανθρώπινη πρόοδο και στα σχέδια των διδασκάλων για τη διδασκαλία που δίνεται και για την εκπαίδευση που παρουσιάζεται. Βλέπετε λοιπόν πόσο δίνει ο δάσκαλος εδώ έμφαση σε αυτό τον ανώτερο νοητικό κραδασμό. Μόνο έτσι θα μπορέσει να προχωρήσει το ανθρώπινο γένος μας, λέει. Λοιπόν, μιλήσαμε πριν για τη συγκέντρωση της συνείδησης ανάλογα σε κάποια επίπεδα, έτσι. Και σε κάποια σώματά μας. Θέλω να σημειώσετε το εξής όσον αφορά τη συνείδησή μας. Η ανθρώπινη συνείδηση δεν μπορεί να συγκεντρώνεται παρά σε ένα μόνο όχημα κάθε φορά. Έστω και αν μπορεί να έχει ταυτόχρονα και ασαφή συνείδηση των άλλων. Και ασαφή. Ασαφή. Ναι. Είναι το ίδιο ακριβώς αυτό που λέει εδώ για τη συγκέντρωση της συνείδησης, με το τι συμβαίνει όταν εστιάζουμε την όρασή μας σε ένα αντικείμενο. Την εστιάζουμε για να δούμε την καρέκλα απέναντι. Με αποτέλεσμα να βλέπουμε καθαρά το αντικείμενο που έχουμε εστιαστεί. Ωστόσο, γύρω μας βλέπουμε και τα άλλα αντικείμενα. Βλέπουμε το περιβάλλον της καρέκλας. Όμως με μια ασάφεια, γιατί ακριβώς δεν... αυτά τα αντικείμενα που είναι απέναντι από το αντικείμενο της όρασής μας δεν είναι, έχουν σαφή εστίαση, έτσι, βρίσκονται εκτός εστίασής μας. Τα βλέπουμε, αλλά όχι με σαφήνεια. Το ίδιο συμβαίνει με τα σώματά μας. Όταν ένας άνθρωπος, δηλαδή, έχει αναπτύξει το νοητικό του σώμα, αλλά και το αστρικό του σώμα, έτσι, τα έχει αναπτύξει, αλλά συγκεντρώνεται στο φυσικό του εγκέφαλο, τότε βλέπει πολύ καθαρά το φυσικό σώμα του ανθρώπου. Μέσα από τον φυσικό του εγκέφαλο αυτό μπορεί να δει. Και με ασάφεια βλέπει το αστρικό και το νοητικό σώμα, τα σώματα, τα αστρικά, τα νοητικά. Δηλαδή μπορώ να αντικρίσω απέναντί μου εσένα, σε βλέπω σαφώς στο φυσικό σου, ωστόσο μπορώ λίγο να αντιληφθώ το νοητικό σου σε ποια κατάσταση είναι, μπορώ να δω από τα χαρακτηριστικά σου, να διαβλέψω λίγο και την αστρική σου κατάσταση, αν έχω και την γνώση, λίγο πολύ, τι εκπέμπεις δηλαδή, η άβρα σου, αλλά όχι με σαφήνεια, υπάρχει μέσα σε μια ομίχλη. Αυτό ακριβώς συμβαίνει αν τώρα μεταθέσουμε το κέντρο της συνείδησής μας στο αστρικό σώμα. Τότε, αν έχουμε αυτή τη δυνατότητα, θα δούμε καθαρά το αστρικό σώμα, αλλά με μια ασάφεια το φυσικό και το νοητικό. Είμαστε επικεντρωμένοι εκεί. Και λέει ότι το ίδιο βεβαίως ισχύει πράγματι αν συγκεντρώσουμε τη συνείδησή μας στο νοητικό ή και σε άλλα ανώτερα σώματα. Και λέει κάτι για τη συγκέντρωση στα ανώτερα σώματα. Θα σας διαβάσω το κομματάκι. Λέει ότι όταν η συνείδηση κάποιου, ακούστε το μόνο, πολύ εξελιγμένου ανθρώπου ξεπερνά το αιτιατό επίπεδο, το ανώτερο δηλαδή νοητικό, ώστε να μπορεί να λειτουργεί εύκολα στο βουδικό επίπεδο και να διαθέτει και κάποια συνειδητότητα του ατμικού επίπεδου,
Τότε τι συμβαίνει με το κέντρο, λέει, της συνείδησης μας, λέει εδώ. Βρίσκεται ανάμεσα στο ανώτερο νοητικό και στο βουδικό επίπεδο. Αυτό τι έχει σαν αποτέλεσμα, τι συμβαίνει εδώ. Ότι, λέει, το ανώτερο νοητικό του ανθρώπου και το ανώτερό του αστρικό είναι πιο αναπτυγμένα μέσα του, από τα κατώτερα μέρη τα αντίστοιχα. Οπότε, αν και διατηρεί το φυσικό του σώμα, μας λέει, γιατί ζει εδώ στο φυσικό επίπεδο γι' αυτό, το κάνει μόνο για να διευκολύνει, λέει, και να διεκπεραιώνει κάποιες εργασίες ή ανάγκες του. Έτσι, δεν είναι εστιασμένος εκεί. Δεν έχει δηλαδή εκεί στο φυσικό του σώμα ούτε τις επιθυμίες του εστιασμένες, ούτε τις σκέψεις του. Τις έχει πιο πάνω. Έτσι, δεν είναι εκεί συγκεντρωμένες. Εδώ τι σας θυμίζει λίγο αυτή η περιγραφή. Λέμε για παράδειγμα για ανθρώπους ασκητές, ότι δεν τους ενδιαφέρουν τα εγκόσμια. Με αυτή την έννοια δεν δίνουν καμία σημασία ούτε στον φυσικό σαρκικό τους φορέα, ιδιαίτερη, παρά μόνο αυτά που είναι απαραίτητα για να μπορούν να διατηρούνται στη ζωή, γιατί ακριβώς τα επίπεδά τους, η συνείδησή τους είναι επικεντρωμένη σε αυτά τα ανώτερα επίπεδα. Το χρησιμοποιούν λοιπόν αυτό μόνο για να διεκπεραιώσουν κάποιες συγκεκριμένες εργασίες. Για τίποτα άλλο. Φυσικά εννοείται ότι αυτός ο άνθρωπος δεν επηρεάζεται καθόλου από το κάμα, δεν έχει επιθυμίες για τους ανώτερους, λέμε, και το διαθέτει το φυσικό σώμα μόνο για να μεταδίδει, λέει, στο φυσικό επίπεδο αυτούς τους ανώτερους κραδασμούς. Αυτή είναι η επιθυμία που τον διακατέχει, μόνο και μόνο. Επομένως, θέλω να σημειώσετε το εξής. Για τη δόμηση και την εξέλιξη του ανθρώπινου νου. Αν και ένα μικρό μέρος της εργασίας γίνεται απ' έξω, από εξωτερικούς παράγοντες. Το σύνολο σχεδόν ποιο σύνολο, της εξέλιξής μας, της νοητικής, έτσι. Πρέπει να είναι το αποτέλεσμα της δραστηριότητας της συνείδησής μας. Γι' αυτό και ο Γιογκανάντα λέει σε ένα του βιβλίο να ξοδεύεις το χρόνο σου εκεί που είναι εστιασμένος ο νου σου. Γιατί μόνο από εκεί θα παράγεις αποτελέσματα. Μιλάει βέβαια για την ανώτερη εστίαση, έτσι. Πάμε σε κάτι άλλο. Έτσι λοιπόν, αν κάποιος επιθυμεί, σημειώστε, έτσι, αν κάποιος επιθυμεί να έχει ένα ισχυρό νοητικό σώμα, γεμάτο ζωή, δραστήριο, ικανό να αφομοιώνει τους πλέον υψηλούς στοχασμούς, πρέπει να εργαστεί σοβαρά πάνω στην εκπαίδευση του τρόπου σκέψης. Να μην αφήνουμε τις σκέψεις μας ανεξέλεγκτες.
ό,τι μας έρχεται από το πεδίο, το νοητικό, να το παίρνουμε και άντε. Να το κάνουμε κτήμα μας. Να θυμόμαστε ότι μόνο εμείς, ο ίδιος ο άνθρωπος για τον εαυτό του, μπορεί να διεγείρει συνεχώς το νοητικό του. Οι εξωτερικοί παράγοντες που ανέφερα και παραπάνω, σαφώς και επιδρούν στην ανάπτυξη του νοητικού, αλλά είναι ευκαιριακοί. Δηλαδή η εκπαίδευση, για παράδειγμα, η συγγραφή, τα βιβλία που μπορεί να διαβάζουμε, σαφώς και επιδρούν, το διεγείρουν το νοητικό, οπωσδήποτε. Αλλά μόνο ευκαιριακά, στη συνέχεια, πρέπει να δουλέψει ο άνθρωπος τον τρόπο σκέψης του μέσα του, η συνείδησή του που θα εστιαστεί και πώς αυτά θα τα περάσει μέσα από το μηχανισμό του με έναν ορθό τρόπο. Δεν αρκούν δηλαδή οι εξωτερικοί παράγοντες. Δεν γίνεσαι σοφός δηλαδή μόνο που θα διαβάσεις τα πολλά βιβλία, τόμους αν διαβάσεις, βιβλιοθήκες ολόκληρες. Η πραγματική σοφία δεν έρχεται έτσι. Και σημειώστε ότι η επίδραση, η δική του επίδραση του κάθε ανθρώπου στη σύνθεση του νοητικού του σώματος είναι πολύ πιο ισχυρή από την αντίστοιχη οποιοδήποτε άλλου παράγοντα και μόνο ο ίδιος είναι εκείνος που καθορίζει την ικανότητα ορθής δόνησης του νου του. Οι σκέψεις δηλαδή που δεν εναρμονίζονται με αυτή τη δόνηση πρέπει απολύτως να αποθούνται. Μόλις έρθουν, να τις αποθεί για να μην έρθουν σε επαφή με το νου του. Να κάνει αυτό το ξεσκαρτάρισμα, να μπορεί να διακρίνει. Εδώ είναι και ο παρατηρητής και όλα τα προηγούμενα που έχουμε πει. Μας λέει ο Πάουελ κάτι στο νοητικό σώμα, πάνω σε αυτό και έτσι μου άρεσε. Λέει, αν σκέφτεται παραδείγματος χάρη ο άνθρωπος την αλήθεια, κανένα ψέμα δεν θα βρει θέση στο νου του. Είναι ο τρόπος που εσύ εστιάζεσαι, πού εστιάζεσαι. Αν σκέφτεται την αγάπη, το μίσος δεν θα μπορέσει να τον ταράξει, λέει. Και αν σκέφτεται με σοφία, η άγνοια δεν θα μπορέσει να τον παραλύσει. Mm. Λοιπόν, το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι ο νους δεν πρέπει να αφήνεται να δονείται όπως επιθυμεί ο ίδιος ο νους. Τι εννοεί αυτό? Δεν πρέπει να επιτρέπει δηλαδή στον εαυτό του να εγκαταλείπεται μέσα στη θάλασσα του νοητικού επιπέδου. Ο ίδιος. Δηλαδή σε αυτή τη νοητική δεξαμενή που λέμε που υπάρχει. Χωρίς να βάζουμε μέσα τη θέλησή μας. Να μην αφήνουμε δηλαδή να περιπλανόμαστε μέσα σε αυτό το τεράστιο νοητικό πεδίο, σε αυτήν την τεράστια δεξαμενή, χωρίς και να ανταποκρινόμαστε έτσι σε όλες τις εξωτερικές δονήσεις. Α, εγώ είμαστε και φερόμαστε. Το ίδιο ακριβώς που συνέβαινε με το αστρικό σώμα, μπορεί να συμβεί και με το νοητικό μας. Mm. Να μπούμε μέσα σε αυτές τις δονήσεις του νοητικού πεδίου και να συλλέγουμε. Ακριβώς. Και να πηγαίνουμε και να ερχόμαστε χωρίς να εστιάζουμε τη σκέψη μας και να κάνουμε αυτή τη διάκριση. Έτσι λοιπόν, κάθε είδους σκέψη, θετικές, αρνητικές, θα μπορούν να ριζώσουν και να ανθίσουν. Και ναι, αν είναι θετικές, αν είναι αρνητικές όμως, πηγαίνουμε σε καταστάσεις που μας οδηγούν σε πολλά προβλήματα. Λοιπόν, άρα σημειώστε ότι ο νους του ανθρώπου είναι η ιδιοκτησία του. Οπότε οι σκέψεις πού είναι οι καθαρές, τελικά. Τώρα θα σου πω.
πάνε. Βέβαια. Τα επίπεδα που ενορατικά και πάνω βουδικό. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να γίνεται η δόμηση της ανταχκάρανα σιγά σιγά. Και αυτό κάνουμε και με τους καθαρισμούς, ξανά τα ίδια λέμε, και τους διαλογισμούς, όσο αρχίζουμε και δομούμε αυτή την ανταχκάρανα, θα λαμβάνουμε και όλο... Ότι η πρώτη καθαρή σκέψη είναι πάνω από το νοητικό. Ποιο νοητικό? Το ανώτερο. Όχι. Στο ανώτερο είναι. Στο ανώτερο. Έτσι. Λοιπόν, ο νους του ανθρώπου είναι η ιδιοκτησία του. Και πρέπει να επιτρέπει την είσοδο μόνο στις σκέψεις... που επιλέγονται από το εγώ του. Τώρα θα σας έλαμπε. Λοιπόν, ανάλογα με τις διαβαθμίσεις που είπαμε πριν, επιλέγει με το μικρό εγώ του στην αρχή, γιατί ήδη αρχίζει να κάνει αυτές τις κρίσεις του νου, τις συγκρίσεις, να αρχίζει να σκέφτεται τι είναι αυτό που παίρνω από εδώ και από εκεί, άγομαι και φέρουμε τις αισθήσεις μου, τι είναι οι αισθήσεις μου, εγωκεντρικό, εγωκεντρικές. Και στη συνέχεια, όσο εκείνος προοδεύει, θα πάρει από το ανώτερο του εγώ, το εγώ με κεφαλαίο. Αυτή λοιπόν πρέπει να είναι η ορθή αντιμετώπιση του ανθρώπινου νου, να το θυμόμαστε. Αυτό το όργανο και τις διαδικασίες αυτού του οργάνου πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να τις μελετήσουμε πια οι άνθρωποι σοβαρά. Γιατί, για να είμαστε σε θέση πια να γνωρίσουμε τις νοητικές μας λειτουργίες, γιατί δεν τις γνωρίζουμε, και μέσα από αυτές, ίσως, να γνωρίσουμε και μέρη του εαυτού μας, τα οποία δεν έχουμε πάρει καν σοβαρά ότι υπάρχουν. Δεν τα έχουμε καν ανακαλύψει, τα πιστεύουμε ότι είναι και ανύπαρκτα. Κι όμως μπορεί να έχουμε πολλά σημεία, να έχουμε τέτοιο υπόβαθρο μέσα μας, που μόνο με αυτή την κατάσταση, τη δουλειά, την εργασία πάνω στο νου, θα μπορέσουν αυτές να αναδυθούν και να το δουλέψουμε. Και αυτό αντιλαμβάνεστε ότι είναι απόλυτη ανάγκη να το κάνουμε ιδιαίτερα στις μέρες μας, ιδιαίτερα σήμερα. Γιατί? Γιατί μέσα τη γενικά αποδεκτή, θα έλεγα, κρίση, πολιτισμική κρίση που βιώνουμε όλοι, καθίσταται απόλυτα αναγκαίο να διατηρήσουμε κυρίως και πρωταρχικά την ψυχολογική μας ισορροπία καταρχάς. Πώς θα τη διατηρήσουμε? Γιατί ξέρουμε ότι σήμερα, καθημερινά αυτό το βλέπουμε και από τις ειδήσεις και παντού και στο περιβάλλον, το ακούμε παντού, ότι πολλά προβλήματα διανοητικά, ψυχολογικά έχουν οι άνθρωποι και μπορεί να αποφευχθεί κάθε τι δύσκολο αποτέλεσμα, πολύ τραγικό αποτέλεσμα στην προκειμένη περίπτωση. Αν απλά έχουμε έστω, αρχίσουμε να ανακαλύψουμε τις στοιχειώδεις γνώσεις του νοητικού πεδίου. Πώς πρέπει εμείς να οργανωθούμε και μπορούμε να αντεπεξέλθουμε με την οργάνωση αυτή τη νοητική σε όλες αυτές τις δυσκολίες που μπορεί να έχουμε εθνικά, αλλά θα έλεγα και πλανητικά, έτσι, παγκόσμια σήμερα. Αυτό που θέλω να θυμόμαστε είναι ότι ο μηχανισμός του νου είναι η κινητήρια δύναμη όλων των κατώτερων και των άλλων πεδίων μας και των άλλων σωμάτων μας. Μέσα από αυτό το μηχανισμό θα λειτουργούμε και τα άλλα μας σώματα, άρα και την υπόστασή μας στο φυσικό επίπεδο. Διάβαζα κάπου ότι ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα και τις αρχές του 20ου αιώνα άρχισε αυτή η μετάσταση από τον υλισμό. Καταλάβαινε ο κόσμος δηλαδή ότι είχε επικεντρωθεί πολύ στον υλισμό και άρχισε να δίνει, να ανοίγεται λίγο στο πνευματικό πεδίο, να δίνει χώρο σε αυτή την πνευματική διάσταση. Και άρχισε να τοποθετεί σιγά σιγά την νοητική του κατάσταση, την επίδραση του νου δηλαδή, να την τοποθετεί πιο κατάλληλα, ότι ήρθε στην επιφάνεια δηλαδή αυτό και στο ενδιαφέρον του ανθρώπου.
Άρα αυτό που τώρα πρέπει να προσέξουμε είναι ότι πρέπει να αποκτήσουμε αυτή τη βαθύτερη γνώση. Να επικεντρωθούμε δηλαδή σε αυτούς τους νόμους του νου και στους νόμους της σκέψης. Για να μπορέσουμε και να σκεφτόμαστε υγιώς, αλλά όμως και να μπορέσουμε να αναδυθούν, θα έλεγα, αυτές οι λανθάνουσες ίσως προοπτικές που μπορεί να έχουμε μέσα μας και η δυναμική αυτή που μπορεί να έχουμε μέσα μας. Και αυτή θα αναδυθεί μόνο μέσα από το βίωμα, μέσα από την καθημερινή προσπάθεια, της καθημερινότητα της ζωής μας. Και βεβαίως όσοι ενδιαφέρονται μέσα ακριβώς από αυτή τη διαδρομή, θα το φέρουμε δηλαδή σε ένα πρακτικό επίπεδο όλη αυτή την εργασία, καταρχάς, να αντιμετωπίσουμε την καθημερινότητά μας και στη συνέχεια όσοι ενδιαφέρονται μέσα από αυτή τη διαδρομή θα περάσουν για την πνευματική τους ανέλυξη. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Είναι η δόμηση των κρίκων, όπως είπαμε. Τέλος. Διαλογισμός.